Σε δηλώσει του ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, τόνισε πω η Μόσχα θα εστιάσει σε αυτό που αποκάλεσε «δυτικό μονοπόλιο» στι παγκόσμιες υποθέσεις στο πλαίσιο μιας νέας εξωτερικής πολιτικής, κατηγορώντα τη Δύση ότι καταστέλει τα αντίπαλα κέντρα εξουσίας. Ρωσικά κρατικά μέσα μαζική ενημέρωσης μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα πως ο πρόεδρος Βλανδίμιρ Πούτιν αναμένεται να εγκρίνει μια νέα εξωτερική πολιτική, καθώς οι σχέσεις με τη Δύση έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Όπως είπε ο Λαυρόφ, οι Αγγλοσάξονες και οι υπόλοιποι της συλλογική δύση, υποτασσόμενοι χωρίς ενδιασμό σε αυτούς, επιδιώκουν να επιβάλλουν τα κελεύσματά τους στις παγκόσμιες υποθέσεις με οποιοδήποτε κόστος. Η ανανεωμένη αντίληψή μας για την εξωτερική πολιτική θα εστιάσει στην ανάγκη να τερματίσει το μονοπόλιο της δύση στη διαμόρφωση του πλαισίου της διεθνού ζωής η οποία στο μέλλον πρέπει να καθορίζεται όχι με τα εγωιστικά τη συμφέροντα, αλλά πάνω σε μια δίκαιη, καθολική ισορροπία συμφερόντων.